σήμερα είναι η μέρα πανεργατικής πανελλαδικής απεργίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η απεργία προκυλήθηκε κάτω από την πίεση των ταξικών δυνάμεων που σε μια σειρά εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες είχαν πάρει απόφαση για 24ωρη απεργία για να αντισταθούμε με όποιο τρόπο μπορούμε και μάλιστα τούτη η απεργία να γίνει ένα ξεκίνημα για πάλι συντονισμένη, οργανωμένη με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα για την ανατροπή των βάρβαρων μέτρων που είναι επιλογές του κεφαλαίου. Οι εργαζόμενοι παντού και οι άνεργοι και οι φτωχοί αγρότες, οι μεσαίοι επαγγελματίες πρέπει να καταλάβουν καθαρά ότι πρόκειται για μια καπιταλιστική κρίση η οποία βαθαίνει και στόχος του κεφαλαίου είναι να ισοπεδώσει εργατικά, εργασιακά, κοινωνικά, ασφαλιστικά δικαιώματα προκειμένου όταν θα ξεπεραστεί, αν ξεπεραστεί η κρίση, από καινούργιες θέσεις με μισθούς Κίνας στην Ελλάδα να μπορεί να αυξήσει την κερδοφορία του. Τα μαζικά μέσα ενημέρωσης αποπροσανατολίζουν τους εργαζόμενους λέγοντας ότι πρόκειται για μια κρίση διαχείρισης, ότι για την κρίση φταίνε τα λαμόγια, φταίνε οι συντάξεις που παίρνανε κάτι και ελάχιστοι αν παίρνανε χωρίς να υπάρχει λόγος. Συντονισμένα προσπαθούν να ξεπλύνουν τα μυαλά των εργαζομένων από το στόχο τους. Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν σαν στόχο και να έχουν καθαρό ότι μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα μόνο φτώχεια, δυστυχία και απελπισία τους περιμένει. Πρέπει να οργανωθεί η πάλι, όχι μόνο για τη διεκδίκηση άμεσων αιτημάτων που και αυτή είναι αναγκαία και απαραίτητη, πρέπει να οργανωθεί η πάλι για την ανατροπή αυτού του βάρβαρου συστήματος, του καπιταλιστικού συστήματος, έτσι ώστε μια λαϊκή εξουσία με μια λαϊκή οικονομία να μπορέσει να οργανώσει την παραγωγή και να δουλεύει για να ικανοποιήσει τις λαϊκές ανάγκες, να μην δουλεύει για το κέρδος που είναι και η πηγή της δυστυχίας μας. Άρα όλοι από εδώ και πέρα και κάθε μέρα και σε κάθε χώρο δουλειάς πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας την αντίσταση, την οργανωμένη ταξική αντίσταση. Μακριά από τους φασίστες οι οποίοι με ψευτοεπιχειρήματα και φεντεζή εκδηλώσεις έχουν υπόψη τους όταν θα έρθει η στιγμή να τσακίσουν το εργατικό λαϊκό κίνημα. Εργαζόμενοι, εργαζόμενες, όχι άλλες θυσίες για την πλουτοκρατία. Όσο σκύβουμε το κεφάλι και αποδεχόμαστε τα μέτρα, τόσο θα μας ποδοπατούν. Τα μέτρα αυτά δεν είναι τα τελευταία, όπως ψεύτικα ισχυρίζεται η τρικομματική κυβέρνηση. Κυβερνήσεις, συγκυβερνήσεις, κόμματα του Ευρωμονόδρομου συντρίβουν τη ζωή των εργαζομένων. Λένε ότι δεν υπάρχουν χρήματα για να καλυφθούν οι λαϊκές ανάγκες, αλλά για το κεφάλαιο υπάρχει άφθονο χρήμα. Γίνεται πραγματικό πάρτι και δεν χρειάζεται να πάμε μακριά για να βρούμε παραδείγματα. Η περιφέρεια Πελοποννήσου δεν μπορεί να βρει μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ για να στηρίξει τους κτηνοτρόφους των περιοχών που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές, τους κτηνοτρόφους που είναι σε απελπιστική κατάσταση και βλέπουν τα ζώα τους να λιμοκτονούν, αλλά μπορεί να βρει 1.800.000 ευρώ, σωστά ακούσατε, για να τα διαθέσει για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των κατοίκων της Πελοποννήσου. Ναι, η περιφέρεια Πελοποννήσου θα μοιράσει σε εκδοτικά συγκροτήματα, κανάλια, ραδιοφωνικούς σταθμούς και διαφημιστικές εταιρείες 1.800.000 ευρώ για να γίνουμε ευαίσθητοι περιβαλλοντικά. Μας λένε ότι δεν υπάρχουν χρήματα για μισθούς, συντάξεις, υγεία, παιδεία, αλλά η περιφέρεια Πελοποννήσου αδειοδότησε την εγκατάσταση στην Πελοπόννησο ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών συνολικής ισχύως 2.500 ΜΒ, τριπλάσια δηλαδή από την εγκατεστημένη ισχύ στη Μεγαλόπολη. Στο Δήμο της Τρίπολης, και όχι μόνο σε αυτόν, δεν υπάρχουν χρήματα για τους εργαζόμενους, για καθαρίστριες, για τους παιδικούς σταθμούς, για την καθαριότητα. Τα σχολεία δεν έχουν αναλώσιμα και αργότερα δεν θα έχουν πετρέλαιο, αλλά υπάρχουν εκατομμύρια ευρώ να μοιραστούν σε εργολάβους για μαρμάρινες πλατείες και γρανιτένια συντριβάνια. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για ποδηλατικούς σταθμούς, δεκάδες χιλιάδες ευρώ για γήπεδα beach volley. Δόθηκαν επιδοτήσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ
όπως σε επιχειρήσεις όπως η Ηλιόσφαιρα, η οποία έχει για μήνες απλήρωτους τους εργαζόμενους. Οι εργολάβοι της ΔΕΗ κάνουν τα ίδια. Εργοδότης στη βιομηχανική περιοχή από τους εκλεκτούς του κυρίου Γιώκαρη, ο οποίος είναι δημοτικός σύμβουλος στην Τρίπολη, εκλεγμένος με το ΣΥΡΙΖΑ, απείλησε τους εργαζόμενους ότι αν δεν δεχτούν μειώσεις μισθών και ελαστικά ωράρια, θα αναλάβει η Χρυσή Αυγή για να τους πείσει. Η καταγγελία έγινε επίσημα στο Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας και πέρα από το ότι καταδεικνύει τον πραγματικό ρόλο και την αποστολή της Χρυσής Αυγής, που δεν είναι άλλος από το χτύπημα του εργατικού λαϊκού κινήματος, δείχνει και τον τρόπο με τον οποίο ο κυβερνητικός εργοδοτικός συνδικαλισμός αντιμετωπίζει τον φασισμό. Η πλειοψηφία της περιφέρειας Πελοποννήσου, η σύμμαχή της και ο περιφερειάρχης κύριος Τατούλης πρωταγωνιστούν στην παράδοση της ηλεκτρικής ενέργειας στους ιδιώτες καπιταλιστές για να κερδοσκοπούν σε βάρος του λαού. Μέχρι σήμερα έχουν εγκρίνει την εγκατάσταση μονάδων ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών συνολικής ισχύως 2.500 ΜΒ. Πρόκειται για τεράστια προσπάθεια. Αν αναλογιστεί κανείς ότι η συνολική ισχύ της Μεγαλόπολης είναι 600 ΜΒ. Δηλαδή μιλάμε πάνω από τετραπλάσια ισχύ. Τη στιγμή που κόβονται μισθοί, συντάξεις, γίνεται επίθεση φορολογιστείας, που πετσοκόβονται κοινωνικές δαπάνες, που κλείνουν σχολεία, νοσοκομεία, παιδική σταθμή. Την ίδια περίοδο να καταλάβουμε ότι το ρεύμα αυξήθηκε στη λαϊκή κατανάλωση πάνω από 20% και το χαράτσι που πληρώνει ο ελληνικός λαός για να χρηματοδοτούνται οι βιομήχανοι του κεφάλαιου που ασχολούνται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το χαράτσι αυτό αυξήθηκε πάνω από 400%. Ο κύριος Περιφερειάρχης θέλει να υπογράψει σύμβαση με την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, τη γνωστή ΡΑΕ, για να ξεπουλήσουν ακόμα και τα δίκτυα μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό για τον λαό θα σημάνει νέα οικονομικά βάρη, ενώ για το κεφάλαιο το καταλαβαίνετε ότι σημαίνει νέα πηγή πλουτισμού. Είμαστε εδώ και παλεύουμε όχι μονάχα να μην ξεπουληθεί, αλλά παράλληλα παλεύουμε για ενιαίο φορέα ενέργειας που θα υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες και όχι τα κέρδη του κεφαλαίου. Η κατάληψη του γραφείου του Περιφερειάρχη σήμερα είναι μια πρώτη ένδειξη για τους αγώνες, τους σκληρούς αγώνες ταξικούς που πρόκειται να ακολουθήσουν.